Πάμε να συνδεθούμε και να μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Καζάκη από το ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο, που στον πολιτικό του λόγο η οικονομία και η οικονομική έτσι, θεωρία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα από την Καβάλα, κύριε Καζάκη. Καλημέρα σας. Κύριε Καζάκη, τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε μείωση εισοδημάτων, μείωση ΑΕΠ, ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος δηλαδή, και αύξηση φορολόγησης. Ναι. Πώς μπορεί αυτό να οδηγήσει, αν δεν οδηγήσει αδιέξοδο, πού άλλο μπορεί να οδηγεί αυτό? Μπορεί να οδηγήσει ανάπτυξη αυτό? Με κάποιους τρόπους που δεν καταλαβαίνουμε, με κάποιες ματσαράγγες που δεν μπορεί να υποπτευθούμε? Η θεωρία που κρύβεται από εκεί είναι μια θεολογική αντίληψη για τα πράγματα. Δεν το έχω πει εγώ. Ένας πολύ μεγάλος οικονομολόγος του 19ου αιώνα, το έχει πει ο Σερ Άλφρεντ Μάρσαλ, που έλεγε ότι η λογική αυτή με τις πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα είναι η εξής. Φτηνένω την οικονομία, είτε είναι ζωντανή εργασία, είτε είναι υποδομές, τα μέσα παραγωγής, όλα αυτά τα φτηνένω με πολιτικές εσωτερικής υποτίμησης, με στόχο να βρεθούν κάποιοι που θα τους αρέσει να αγοράσουν φτηνά, ναι, έτσι ώστε να γίνουν επενδύσεις. Μόνο που... Και έτσι να γίνει, πού θα είναι το κέρδος δηλαδή? Αυτό ακριβώς, εκείνο το θέμα... Δεν απαντάει κανένας ότι σε τι θα ωφελεί στην οικονομία και το λαό της και το λαό αυτής της χώρας, ακόμη και αν συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό που έχουμε δει σε χώρες που έχουν εφαρμοστεί τέτοιες πολιτικές είναι να μετατρέπονται οι χώρες σε τριτοκοσμικές καταστάσεις χωρίς προοπτική ανόδου. Να σας θυμίσω κάτι μόνο. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 που εφαρμόστηκαν αντίστοιχες πολιτικές στις χώρες του πρώην σοσιαλισμού, υπάρχουν σοσιαλισμού, ξέρετε, τις γειτονικές, ναι, τις ονομάσανε μεταβατικές οικονομίες, αν θυμάστε. Mm-hmm. Σε οικονομίες σε μετάβαση, ότι δήθεν γίνονται όλα αυτά για να μεταβούν σε μια καλύτερη κατάσταση. Μόλις πέρυσι, όλοι οι οικονομολόγοι είπαν ότι δεν έχει νόημα πλέον να τις λέμε μεταβατικές οικονομίες, γιατί δεν πρόκειται να πάνε πουθενά καλύτερα, από το κακό στο χειρότερο θα πηγαίνουν. Λοιπόν, και τις είπαν, νέες οικονομίες, κάπως έτσι. Τώρα μιλάτε για τη χρονική περίοδο που πουλούσαν, ας πούμε, μία πολυκατοικία στην πλατεία της Μόσχας με 1000 δολάρια. Ακριβώς. Αχα. Μιλάμε για τις αρχές της δεκαετίας του 90, ναι, όπου είχαν μπει ό,τι μαφιόζοι μπορεί να φανταστεί κανείς, ναι, από τη Βουλγαρία μέχρι την Ρωσία, και παίζανε παιχνίδι οι μαφίες. Αυτό το πράγμα. Και δυστυχώς είδαμε που κατέληξαν όλες αυτές οι χώρες. Μηδενός εξαιρουμένη, ακόμη και η Ρωσία αντιμετωπίζει τρομακτικά προβλήματα, άσχετα με το ότι βρέθηκε κάποιος Πούτιν, τέλος πάντων, κάπως να εξισορροπεί τα πράγματα. Αυτή την πολιτική πάνε να εφαρμόσουν και σε εμάς. Την εφαρμόζουν, όχι πάνε να την εφαρμόσουν. Όχι, είναι σωστό, έχετε δίκιο απόλυτα. Να σας πω μόνο το τελευταίο στοιχείο. Το τελευταίο στοιχείο που βγήκε από την Eurostat. Σύμφωνα με το τελευταίο στοιχείο της Eurostat, το μέσο εργατικό κόστος στην Ελλάδα, ανά ώρα, σε ευρώ, είναι 13 ευρώ. Κάτω από αυτό το εργατικό κόστος είναι όλες οι γνωστές χώρες, οι ανατολικές χώρες. Από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Σλοβενία, τη Σλοβακία, όλες. Mm-hmm. Οι χώρες όμως που γνωρίζουν εκτατική ανάπτυξη και εντατική ανάπτυξη, δηλαδή έχουν σημαντικούς ρυθμούς ανόδου, ξέρετε ποιες είναι? Η Σουηδία, η Νορβηγία, η Δανία και κάτι τέτοιες χώρες. Ξέρετε πόσο εργατικό κόστος έχουν αυτές ανά ώρα? 48, από 40 έως 48 ευρώ την ώρα. Όταν εμείς έχουμε καταλήξει να είναι 13. Πώς είναι δυνατόν αυτοί να αναπτύσσονται με ταχύτητα τους ρυθμούς και εμείς να πηγαίνουμε το κακό στο χειρότερο? Με βάση τη θεωρία που σας λέω που κρύβεται πίσω από την οικονομική πολιτική. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, κύριε Καζάκη? Διότι εγώ τα αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Το θέμα είναι πώς μπορεί η κοινή γνώμη, η πλατιά μάζα, πώς μπορεί να κάνει αυτές τις συγκρίσεις, πώς μπορεί να αφομοιώσει αυτά τα θεωρήματα και αυτές τις θεωρίες, ούτως ώστε να ανταποκριθεί, να μην ανταποκριθεί, τέλος πάντων να τα περάσει πάντως από μια κρίση. Εγώ νομίζω πολλοί κόσμος δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Σε αυτό έχετε δίκιο. Αλλά υπάρχει το εξής. Υπάρχει ο μέσος Έλληνας ζει με την πραγματικότητα. Την πραγματικότητα την ο λαός υποφέρει και πηγαίνει. Δεν σας ακούμε τώρα, δεν σας ακούμε, δεν ξέρω αν κάπου μπορείτε να σταθείτε κάπου για να... Ναι, μ' ακούτε τώρα? Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να φορτώνεσαι σαν οικοκυριό, σαν φυσικό πρόσωπο, σαν μικρομεσαίος ή ελευθερμαγγελματίας
πρόσθετα χρέη προς την εφορία, προς τα ασφαλιστικά ταμεία, να είναι δυσβάστατα τα χρέη προς τις τράπεζες και όλα αυτά, και ταυτόχρονα να λες ότι πάμε καλύτερα. Δεν είναι δυνατόν. Από την άλλη ζει μια εικονική πραγματικότητα. Εικονική πραγματικότητα που του λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα πολιτικά κόμματα, που του λένε ότι πάνε καλύτερα τα πράγματα. Καλά, αυτό δηλαδή κάποια στιγμή δεν πρέπει. Δηλαδή, εγώ τώρα θυμάμαι με αυτό που λέτε, θυμάμαι πέρυσι, δηλαδή πριν από ένα χρόνο, τον Πρωθυπουργό. Διότι άλλο πράγμα τι λένε τα μέσα ενημέρωσης και άλλο τι πράγμα τι λέει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν πέρυσι, όχι τέτοια εποχή, ακόμη λίγο πιο πριν, Μάιο-Ιούνιο, έλεγε μετά τον Ιούνιο, αν τα καταφέρουμε και σταθούμε, από τον Σεπτέμβριο θα απογειωθούμε. Ναι, απογειωθήκαμε προς τα κάτω. Λοιπόν, φτάσαμε στον επόμενο Σεπτέμβριο και βλέπουμε ότι δεν έγινε απολύτως τίποτα, τα πράγματα γίνανε χειρότερα. Μα έχουμε απογειωθεί προς τα κάτω. Ο Πρωθυπουργός το πίστευε τότε αυτό, να το έλεγε. Εδώ είναι για μένα ένα θέμα. Κοιτάξτε, με αυτούς τους πολιτικούς, αυτού του είδους τους πολιτικούς, εγώ δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν οποιαδήποτε πίστη. Δεν πιστεύω σε τίποτα άλλο εκτός από τον Μπεζακτά. Να σας το πω έτσι. Είναι ένα είδος ανθρώπινης μετάλλαξης, εγώ το έχω ξαναπεί. Δεν μπορούν, είναι, πώς να το πούμε, είτε σας διαβάζουν ένα ανακοινωθέν γάμου και χαράς, είτε σας διαβάζουν έναν επικίδιο, για αυτό είναι το ίδιο. Το θέμα είναι σε τι αποτιμάται προς όφελός τους. Είτε πολιτικό όφελος, είτε οικονομικό όφελος. Δεν έχουν ιερό και όσιο αυτό που λέει ο απλός κόσμος. Και το δυστύχημα είναι ότι ο μέσος Έλληνας δεν έχει αντιληφθεί ακόμη ότι έτσι είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί να το πιστέψει δηλαδή. Ότι έχει να κάνει πραγματικά με ανθρώπους οι οποίοι είναι καρκινογενείς μετάλλαξη του ανθρώπινου είδους. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ναι, διότι αυτό ο καθένας, αν το πιστέψει, κύριε Καζάκη, μάλλον θα απογοητευτεί ακόμη περισσότερο και θα τα παρατήσει εντελώς. Όχι, δεν νομίζω. Γιατί αν το πιστέψει, θα χρειαστεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Δεν θα μπορεί να εμπιστευτεί αυτούς που πολιτεύονται ή που τους εμπιστευόταν τουλάχιστον μέχρι τώρα, και έτσι θα χρειαστεί να κάνει κάτι. Και δυστυχώς μας έχουν μάθει επί δεκαετίες να περιμένουμε από άλλους και όχι να κάνουμε κάτι εμείς για τον εαυτό μας. Εννοώ τον εαυτό μας συλλογικά. Ναι, ξέρετε, ένας που ακούει λέει, θα πει, δεν ξέρω τι να κάνω. Να κάνω κάτι, αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό που πρέπει να κάνω. Μα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να βρεθεί με τους υπόλοιπους, οι οποίοι έχουν το ίδιο πρόβλημα, και να κινηθεί στις χιλιάδες κινήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον έμφυα, να αντιμετωπίσει τη νέα φορολογία που έρχεται από το Σεπτέμβρη, να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με τις τράπεζες, με τα ασφαλιστικά. Αν δεν ενταχθείς κάπου, ενώ σε κάποια κίνηση τέτοια, τι ακριβώς άλλο περιμένεις? Να σου λύσουν άλλοι το πρόβλημα? Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Τώρα το θέμα είναι ότι αυτή η πολιτική εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη, σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Αλλού, μάλλον αλλού καλύτερα και αλλού χειρότερα, γιατί παίζει ρόλο και το εκλογικό σώμα της κάθε περιοχής και οι χώρες οι οποίες έχουν επιρροή έναν των άλλων χωρών. Εδώ υπάρχει μόνο μια διαφορά. Γιατί είδαμε τώρα και στη Γαλλία αυτά τα ξεσπάσματα που βλέπουμε. Εντάξει, αυτός ο πρόεδρος, δεν πιστεύω να πέρασε χειρότερος πρόεδρος από τη Γαλλία ποτέ από το συγκεκριμένο με τους. Πάντως θυμηθείτε κάτι, σε αυτό που λέτε, θυμηθείτε κάτι. Όταν ήταν ο Σαρκοζή επάνω στο. Το ίδιο λέγαμε για τον Σαρκοζή. Ναι, ναι. Δεν λέω όχι εγώ σε αυτό. Ούτε ο Σαρκοζή είναι καλύτερο. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να κάνω τη σύγκριση ποιος είναι καλύτερος από τους δύο. Όχι, έχετε δίκιο. Γιατί η κατάσταση. Κοιτάξτε, τα συμφέροντα που υπηρετούν αυτοί οι πρόεδροι ή αυτοί οι πολιτικοί απαιτούν να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Γι' αυτό και μας φαίνεται ότι ο κάθε νέος κυβερνήτης, ακόμη και οι δικοί μας πρωθυπουργοί. Εγώ προσωπικά, όταν είχαμε την κυβέρνηση Παπανδρέου, Παπακοσταντίνου, Υπουργού Οικονομικών του Παπακοσταντίνου, λέω δεν μπορεί να υπάρξει χειρότερη κυβέρνηση. Διαψεύστηκα. Ναι, γιατί ακολούθησε αυτή η δικοματική τώρα. Ακολούθησε ο Βαδήμος, ακολούθησε ο Σαμαράς. Κύριε Καζάκη, επειδή τουλάχιστον εγώ παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις αναλύσεις που κάνετε για το θέμα της Ρωσίας και της Ουκρανίας και όσες φορές σας φιλοξενήσαμε, ζητήσαμε την άποψή σας. Για πείτε μας λίγα δύο λόγια πριν φτάσουμε τώρα στο διάλειμμα. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις απάνω στο ζήτημα αυτό και σε ό,τι έχει να κάνει βέβαια και με το εμπάργκο το οποίο έχει επιβληθεί μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα, που έχει επιβάλει οι αντικυρώσεις της Ρωσίας δηλαδή, και πού μπορεί να φτάσει τώρα αυτή η κατάσταση? Διότι στο προηγούμενο διάστημα αυτά που είπατε κατά 80-85% δικαιωθήκατε στις προβλέψεις που κάνατε. Κοιτάξτε, το μόνο εκτιμήσεις που τώρα, μιλώ προβλέψεις, εκτιμήσεις. Ναι.
στο επίπεδο των προβλέψεων, το μόνο που έπεσα έξω είναι ότι περίμενα να κάνει μια πιο αποφασιστική κίνηση η Ρωσία όταν το πρόβλημα ήταν ακόμη στη ζέση του. Δηλαδή όταν δεν είχε νομοποιηθεί το καθεστώς του Κιέβου. Το θυμάμαι, ναι. Λοιπόν, σε αυτό έπεσα έξω. Προφανώς ο Πούτιν έκανε πίσω σε αυτή την ιστορία και τώρα έχει χάσει την επιρροή που ασκούσε στην ανατολική περιοχή. Όποιος μπει μέσα στα ρώσικα site που γράφει ο κόσμος, ο απλός κόσμος στην ανατολική Ουκρανία, θα δει ότι από εκεί που ήταν υπέρ του Πούτιν τώρα έχει αναφανδόν ενάντια του. Και είναι λογικό, γιατί τους έχει αφήσει να σφάζονται αυτή τη στιγμή. Ναι, γιατί σφαγή... περιμέναν κάτι άλλο γι' αυτό. Ναι, βεβαίως, με αυτό το λέω. Η σφαγή που αυτή τη στιγμή γίνεται στην ανατολική Ουκρανία έχει ξεπεράσει σε μέγεθος τη σφαγή που γίνεται στη Γάζα από τους σιωνιστές του Ισραήλ. Δηλαδή, πρέπει να δούμε ότι, και βέβαια είναι πολύ πιο σημαντικό, γιατί εκεί είχε εμπλακεί άμεσα το ΝΑΤΟ. Ενώ εδώ, στη Γάζα, τη σφαγή την επιχειρούν με τις πλάτες βεβαίως των Αμερικανών και όλα αυτά τα πράγματα, κυρίως οι σιωνιστές. Εκεί έχει εμπλακεί άμεσα το ΝΑΤΟ. Είτε με μισθοφόρους, είτε με συμβούλους, είτε με στρατιωτικά τμήματα, με οπλισμό, με όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά και την πίεση που ασκούν, τη στρατιωτικοπολιτική πίεση που ασκούν προς τη Ρωσία, μυρίζουν πόλεμο. Επέκταση δηλαδή του πολέμου και προς Πολωνία και προς Λευκορωσία και κυρίως, εγώ τουλάχιστον εκεί το περιμένω πιο άμεσα να συμβεί, στο μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας που αυτή τη στιγμή είναι οι δημοκρατίες όπως του Καζακστάν, του Τουρκμενιστάν, του Ουσμπεκιστάν, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία. Εκεί περιμένω ένα μεγάλο μπαμ ώστε να κυκλωθεί από πόλεμο η Ρωσία, φυσικά με εμπλοκή με δάχτυλο των Αμερικανών. Αυτό εγώ περιμένω. Το πιο σημαντικό όμως για μένα, πέρα από αυτό, είναι ότι η χώρα αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα, στην κατάσταση που βρίσκεται, ενεπλάκησε σε ένα εντελώς παράνομο εμπάργκο κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, που είναι εντελώς παράνομες με βάση το διεθνές δικαίωμα. Οι κυρώσεις που γίνονται σε βάρος μιας χώρας θεωρούνται όπλο μαζικής καταστροφής από το διεθνές δίκαιο, γιατί στοχοποιούν τον πολίτη της χώρας, δηλαδή τον άμαχο πληθυσμό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ελλάδα ενεπλάκησε μια τέτοια ιστορία και έχασε τη ρωσική αγορά. Προσέξτε, δεν είναι ότι εάν αρθούν οι κυρώσεις θα επανασυνδεθεί η ρωσική αγορά. Α, ναι, ασφαλώς, όχι. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα είναι τη χρονική εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο και τις προσπάθειες που... Είναι απλό. Βρήκε την ευκαιρία η Τουρκία αυτή τη στιγμή επίσημα και υπογράφει τελωνιακή ένωση με τη Ρωσία. Άρα, είναι απλό. Βρήκε την ευκαιρία η Τουρκία αυτή τη στιγμή επίσημα και υπογράφει τελωνιακή ένωση με τη Ρωσία. Άρα, μπορεί να προμηθεύει ό,τι μπορούσε να προμηθεύσει η Ελλάδα σε πολύ χαμηλότερες τιμές και σε πολύ πιο ευνοϊκούς εμπορικούς όρους στη Ρωσία, οπότε δεν θα έχει κανένα λόγο η ρώσικη αγορά να επανέλθει στην ακριβή και δυσπρόσιτη λόγω ευρώ ελληνική αγορά. Με καταλαβαίνετε τι λέω? Ναι, δηλαδή βέβαια. Χάσαμε ένα σοβαρό πελάτη και το χειρότερο είναι, θα δούμε σε πολύ σύντομα, αν και βέβαια αυτοί που ασχολούνται το έχουν δει ήδη, ότι και στον τουρισμό θα υποστούμε ένα τρομακτικό πλήγμα, γιατί με την τελωνιακή ένωση της Τουρκίας που υπογράφεται με τη Ρωσία, οι τουρκικές ακτές πλέον θα είναι πολύ πιο εύκολο πρόσιτες στο Ρώσο τουρίστα από ότι γινόταν με την Ελλάδα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι θα προτιμά να επισκέπτεται τα ελληνικά νησιά πλέον ο Ρώσος που μπορεί να αφήσει κάποιο εισόδημα, υψηλού εισοδήματος Ρώσος, πηγαίνοντας στην Τουρκία, παρά να έρχεται πλέον στην Ελλάδα. Και αυτό είναι στρατηγική ήττα για τον ελληνικό τουρισμό. Δεν είναι απλά ένα επεισόδιο που αφορά, πώς να το πούμε, τη συγκυρία. Εάν, για να τελειώσουμε αυτό, αν φύγουμε λίγο από τους οικονομικούς όρους, για να συμπληρώσω κάτι το οποίο μας το έθεσε ο Ευρωβουλευτής ο κ. Μαριάς, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Είναι ότι στην εξέλιξη αυτής της ιστορίας τα ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας περιπολούν στα σύνορα Βουλγαρίας-Ουκρανίας, το ξέρετε? Ναι, το ξέρω, αλλά το χειρότερο δεν είναι αυτό. Είναι
είναι ένα από τα χειρότερα πάντως πρέπει να είναι. Ναι, το χειρότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνονται συνέχεια ασκήσεις με την ταξιαρχία άμεσης επέμβασης που εδρεύει έξω από το Βόλο, προκειμένου να επέμβει με σχέδια επέμβασης στην Ουκρανία. Συνεργάζεται με μεταγωγικά, αμερικανικά μεταγωγικά, ώστε να μεταφερθεί αυτή η ταξιαρχία που έχει ουσιαστικά δύναμη μεραρχίας κατευθείαν στην Ουκρανία. Και αυτή, αυτή αποτελείται από ελληνικές δυνάμεις. Δεν είναι αμυγός ελληνικές δυνάμεις. Του ελληνικού στρατού. Ναι, ναι, είναι λεγόμενη αερομεταφερόμενη μεραρχία που είχε αρχικά έδρα στο Κιλκίς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, χωρίς καμία αντίδραση, ούτε από το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων, το ΓΕΘΑ δηλαδή, ούτε βεβαίως από τους αξιωματικούς διοικητές των μονάδων, παρά το γεγονός ότι γνωρίζω ότι οι διοικητές, αλλά και χαμηλότεροι, χαμηλόβαθμοι αξιωματικοί και στρατιωτικοί στις μονάδες, αλλά και σε ένοπλες δυνάμεις, έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Παρόλα αυτά όμως, εξακολουθούν να κάνουν αυτό που αποτελεί προδοσία, εσχάτη προδοσία με βάση το Σύνταγμα. Διότι οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έχουν αποκλειστικά μόνο μία αποστολή. Την υπεράσπιση της χώρας. Αυτό τώρα είναι ένα τοϊκό πρόγραμμα δηλαδή στο οποίο βρίσκεται αυτή η ταξιαρχία. Ναι, ναι, γίνεται στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και γίνεται συνεργασία με μεταγωγικά, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή με ποια μονάδα μεταγωγικών, των ΗΠΑ. Όποιος είναι στο Βόλο, όποιος κατοικεί στο Βόλο και στη Λάρισα θα τα έχει δει αυτά τα μεταγωγικά. Είναι κάτι τεράστια ελικοπτεροφόρα αεροπλάνα που τα έχουν μόνο οι Αμερικανοί. Είναι ταχείας επέμβασης και έχουν μεγάλη μεταφορική ικανότητα. Θα τα έχουν δει να υπερίπτανται του Βόλου και του Θεσσαλικού κάμπου. Μάλιστα. Κύριε Καζάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.